Σε αναγκαίο κακό, τουλάχιστον αισθητικά, εξελίχθηκαν οι σκαλοσχέ στο ρολόι του Δημοτικού Κήπου των Χανίων. Αν και είχαν τοποθετηθεί προσωρινά, πήραν τελικά μόνιμο χαρακτήρα, καθώ η μελέτη αποκατάσταση του μνημείου δεν έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Η σκαλοσχέ από το ρολόι η μελέτη είναι όρμη, μια που το βάζετε. Και όταν και φόσο και ενταχθεί, τότε θα βγει σκαλοσιά. Μπορεί η σκαλοσιά να τη βλέπετε ω είναι. Όταν όμω έχω εγώ από την αρχαιολογία ότι είναι τιμόροπο, ότι είναι επικίνδυνο, εγώ πρέπει να το προστατεύσω, διότι αν περάσει από κάτω και πέσει μία πέτρα και σκοτωθείτε, υπάρχει πρόβλημα. Για τη σωματική ασφάλεια των διερχόμενων, λοιπόν, και προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αποκόλληση λίθων από το μνημείο, η σκαλοσιά θα παραμείνει και δεν προβλέπεται να απομακρυνθεί αν η αρχαιολογία δεν δώσει την εγκρισή τη. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι το έργο θα ενταχθεί στη νέα προγραμματική περίοδο για να ανοίξει ο δρόμο τη αποκατάσταση. Τέχει όριμη μελέτη στο νέο ΣΕΣ. Θα δούμε τους κωδικούς, είναι, δεν είναι αναπλάσεις, είναι κάποια ενεργειακά και είναι και κάποια που είναι αρχαιολογικά μνημεία γιατί είναι θέμα αρχαιολογίας, θα μπει. Πιστεύω ότι θα μπει. Είναι όρημη η μελέτη πάντω. Η μελέτη αποκατάσταση του ρολογιού υποβλήθηκε το 2008 επί Δημαρχία Κυριάκου Βιρβιδάκη και χρειάστηκε να περάσουν έξι χρόνια για να πάρει την έγκριση τη αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία. Από το 2014 μέχρι και σήμερα είναι στον κατάλογο των υποένταξη έργων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.